137η ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ, βρισκόμαστε πια στις 20 του Φεβρουαρίου του 24. Λοιπόν, και δυστυχώς, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με ένα δυσάρεστο γεγονός ότι είχαμε ακόμα ένας Ισραηλινός στρατιώτης που τραυματίστηκε πριν λίγο καιρό στον πόλεμο εναντίον των Ισλαμοναζί της Γάζας, υπέκυψε στα θανάσιμα τραύματά του, ο Μαόζ Μορέλ, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος μάλιστα ήταν από εβραϊκό οικισμό, ήταν και καλά εβραίος έπικος, εβραϊκό οικισμό της Ιουδαίας και Σαμάριας, αιωνία η Άγια Μαρτυρική Μνήμη του, ήθε ο Κύριος να εγκατοικηθεί το αίμα του Ασέμ Ικόμ Νταμό, και φυσικά για τους αριστερούς αυτή είναι βία των επίκων. Εφόσον μιλάμε για Ισραηλινό στρατιώτη, Εβραίο έπικο που αμήνθηκε υπέρ του Ισραηλινού λαού και υπέρ του Εβραϊκού λαού εναντίον των Ισλαμοναζί φασιστών και εναντίον των τρομοκρατών των ψευτοπαλαιστινίων, αυτό είναι βία επίκων. Όπως λέει ο Biden και το επιτελείο του και το επιτελείο του Ομπάμα, Biden, όπως λένε ότι εξαιτίας αυτών των Εβραίων, ηρωικών Εβραίων επίκων, αυτών των κακών Εβραίων, κινδυνεύει όλη η ανθρωπότητα. Αυτό είναι ο κίνδυνος όλης της ανθρωπότητας. Εβραίοι που αμήνονται για τη ζωή τους. Εντάξει, εναντίον των Ισλαμοναζί. Και δεν αφήνουν να τους φάξουν, πώς το λένε, σαν πρόβατα στη σφαγή, όπως κάποιοι έχουν συνηθίσει στο ροκαύτωμα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Όμως, επίσης, είχαμε και μια άλλη επίσης τρομοκρατική επίθεση. Ψευτοπαλαιστινιακή αραβική τρομοκρατική επίθεση. Πάλι στη Βόρεια Σαμάρια, όπου Άραβες Ισλαμιστές τρομοκράτες ψευτοπαλαιστίνοι πετάνε κριτικό μηχανισμό εναντίον Ισραηλινού αυτοκινήτου. Ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο ένας Ισραηλινός πολίτης. Και αυτό έγινε κοντά στον εβραϊκό οικισμό του Χόμες. Κάποιοι θα πούνε ότι και αυτό φταίνε πάλι οι Εβραίοι έπικοι. Οι κακοί Εβραίοι που ζουν στην πατρίδα τους. Εντάξει, γιατί για τους Ισλαμιστές φανατικούς και τους ψευτοπαλαιστίνιους, αλλά και κάθε αριστερό αντισημιτικό καθήκη παγκοσμίως, το ότι εμείς σαν Εβραίοι ζούμε στην πατρίδα μας, ζούμε στην γη μας, αυτό και μόνο και που αναπνέουμε και καν ζούμε, αυτό και μόνο τους ενοχλεί. Αυτό αποκαλείται βία επίκων. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι ας αφήσουμε όμως απ' έξω όλους τους αριστερούς, τους από απ' έξω και τους liberals και τους φασίστες liberals και τους υποκριτές αντισημίτες. Ας κοιτάξουμε λίγο και τα δικά μας χάλια εκ των έσω. Και το ξαναλέω. Ιδιαίτερα με αυτό που αποκαλείται Ισραηλινή αριστερά. Μειοψηφική Ισραηλινή αριστερά. Μιλάμε σήμερα 4 μήνες και μετά την 7η Οκτωβρίου. Και η Ισραηλινή αριστερά, όχι μόνο οι πιο ακραίες ομάδες της που ψενδιάντροπα διαδηλώνουν υπέρ της Χαμάς, ακόμα και τώρα στο Τελαβίβ, με ψευτοπαλαιστινιακά κούρελια και σημαίες. Όχι μόνο αυτοί. Εγώ σας λέω για την, ας πούμε, λεγόμενη ως κεντρό αριστερά, τους ηγέτες της κεντρώας αριστεράς. Είτε αυτή είναι κεντρώας αριστεράς, δήθεν, εντάξει. Είτε αυτή είναι ο Μπένι Γκάντς, είτε αυτός είναι ο Άιζενκοτ, ο Γκάντι Άιζενκοτ, είτε αυτός είναι ο Γιαΐρ Λαπίτ. Και οι τρεις τους και το κόμμα και τα κόμματά τους, και οι τρεις τους που εκπροσωπούν την αριστερά, υποτίθεται την πιο mainstream, θα λέγαμε, του Ισραήλ, και οι τρεις τους, μαζί με τα κόμματά τους, χθες έγινε μια ψηφοφορία στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, η οποία είναι σημαντική να υποθεί, γιατί πολλοί κόσμος σίγουρα εκτός Ισραήλ δεν γνωρίζει τι παίζεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Όπως ξέρετε, στο Ισραήλ υπάρχουν 3 αραβικά κόμματα μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Φυσικά τώρα μετά από τις τελευταίες εκλογές γίνανε 2, γιατί το ένα έμεινε εκτός της Βουλής, αλλά στις επόμενες εκλογές ίσως ξαναμπήκε το τρίτο κόμμα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα 3 αραβικά κόμματα, τα οποία δηλώνουν ξεκάθαρα αντι-Ισραηλινά, προσέξτε, αντι-εβραϊκά, αντι-σιωνιστικά, και πολεμούν τον εβραϊκό λαό και το εβραϊκό έθνος εκ των έσω μέσα από το κοινοβούλιο και δηλώνουν ότι είναι ψευτοπαλαιστίνοι. Άκουσον. Σκεφτείτε τώρα στην Ελλάδα να υπήρχε κόμμα, όχι 1, 2 και 3 κόμματα, τα οποία να είναι μουσουλμανικά, όχι χριστιανικά ελληνικά, αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά προσέξτε, και να δηλώνουν ότι είναι εναντίον της Ελλάδας και ότι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Τουρκία. Πώς αυτό σας ακούγεται? Σας ακούγεται κάτι φυσιολογικό? Προσέξτε τώρα. Κατά τα άλλα κατηγορούν το Ισραήλ για apartheid.
Ελάτε όμως που το Ισραήλ αφήνει αυτούς τους βουλευτές, λαθασμένα κατά τη δική μου γνώμη, αφήνει αυτά τα κόμματα, τα οποία μάλιστα αυτά τα κόμματα βοηθούν, όχι μόνο μιλάνε εναντίον του Ισραήλ δημόσια και εν ώρα πολέμου, και αποκαλούν τον Ισραηλινό στρατό ως φασιστικό και ως ιμπεριαλιστή και ως δολοφόνο κτλ. Και το κράτος ως δολοφόνο. Και παίρνουν αυτοί οι βουλευτές, πληρώνονται από τα δικά μας λεφτά του κάθε απλού Ισραηλινού πολίτη. Λοιπόν, και από τις μάνες των ίδιων των νεκρών Ισραηλινών στρατιωτών. Ο μισθός αυτών των συγκεκριμένων βουλευτών που βγαίνουν μετά και χλεβάζουν τον Ισραηλινό στρατό. Δημόσια, χωρίς καμιά ντροπή. Λοιπόν, και δηλώνουν επίσης αλληλεγγύη με τους τρομοκράτες. Όχι μόνο όμως αυτό. Το θέμα είναι κάποιοι που σου λένε ότι κοίτα να δεις, καλό είναι που γίνεται αυτό γιατί το Ισραήλ είναι μια τέλεια δημοκρατία. Απόδειξη ότι είμαστε απόλυτη δημοκρατία. Τρίχες. Τρίχες κατσαρές θα πω περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το βαθύ κράτος του Ισραήλ, το που είναι το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ και αριστερή του Ισραήλ, όλο αυτό το βαθύ κράτος του Ισραήλ έκανε τα πάντα για να πετάξει έξω από τη Βουλή Ισραηλινούς Εβραίους πατριώτες βουλευτές. Όπως για παράδειγμα παλιότερα τον Αβίνο Μέιρ Καχάνε, όπως μετέπειτα τον Δόκτωρ Μιχαήλ Μπεναρί, οι οποίοι ήταν και βουλευτές του Ισραήλ, πατριώτες, Εβραίοι, Ισραηλινοί, υπέρ του Ισραήλ, μόνο που είχαν μια πιο σκληρή ρητορική εναντίον του φανατικού Ισλάμ και εναντίον των ψευτοπαλαιστινίων τρομοκρατών. Γι' αυτό τον λόγο τους πετάξαν έξω από το κοινοβούλιο και τους απαγόρευσαν να ξανακατεβούν στις εκλογές διαπαντός. Επιπλέον έχουν απαγορεύσει ακόμα σε δύο πολιτικές μορφές πατριωτών Ισραηλινών να κατεβούν στις εκλογές, όπως τον Μπαρουκ Μάρεζελ και στον Πέτσι Γκόπστη. Με αποτέλεσμα, δεν μπορεί να βρε φίλε να βλέπεις αυτή την αδικία. Δηλαδή, τι δημοκρατία είμαστε? Αν είμαστε δημοκρατία ακραία, όπως λένε κάποιοι, που εγώ δεν πιστεύω ότι μια δημοκρατία πρέπει να αφήνει τους εχθρούς της να μιλάνε ελεύθερα και να πράττουν ελεύθερα εναντίον του κράτους μέσα στο ίδιο το κράτος. Αλλά αν μιλάμε για δημοκρατία απόλυτη, αν αφήνεις τον εχθρό σου να μιλάει ελεύθερα, πόσο μάλλον θα πρέπει να αφήσεις τον πατριώτη που μιλάει εναντίον του εχθρού σου ελεύθερο. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, τότε όταν κλείνεις τα στόματα απόλυτα εκείνο των Εβραίων πατριωτών που μιλάνε εναντίον του εχθρού σου και τους κατηγορείς ως φασίστες, ρατσιστές δήθεν, ναζί κτλ. Και από την άλλη πλευρά, όχι μόνο αφήνεις απόλυτα ελεύθερο τον εχθρό σου να κάνει την προπαγάνδα του μέσα στην ίδια σου τη Βουλή. Αυτό λέγεται προδοσία. Δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται προδοσία. Εντάξει, γιατί η άκρα αριστερά, και όχι μόνο η άκρα αριστερά, η αριστερά στο Ισραήλ έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον εχθρό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί τα τελευταία καιρό κάποια πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν και μάλιστα πριν μερικά χρόνια, πριν πέντε χρόνια από τώρα, είχε γίνει ψηφοφορία ανάμεσα στους βουλευτές του Ισραήλ, στους 120 βουλευτές του Ισραήλ, και η πλειοψηφία, προσέξτε τώρα, των βουλευτών του Ισραήλ, η πλειοψηφία των βουλευτών του Ισραήλ, του κοινοβουλίου, του Ισραηλινού κοινοβουλίου, αποφάσισε ότι ο πρώην βουλευτής Μιχαήλ Μπεναρί, για παράδειγμα, και οι άλλοι πατριώτες, όπως είναι ο Γκόπστεϊν και όπως είναι ο Μάρζελ, οι άλλοι πατριώτες Ισραηλινοί θα μπορούσαν να κατεβούν στις Ισραηλινές εκλογές, κανένα πρόβλημα. Αυτό ήταν η ψήφος της πλειοψηφίας του Ισραηλινού Κοινοβουλίου πριν 5 χρόνια. Επιπλέον το ίδιο αυτό Ισραηλινό Κοινοβούλιο ψήφισε στην πλειοψηφία του ότι κάποιοι συγκεκριμένοι Άραβες, Ισλαμιστές, φανατικοί βουλευτές του Ισραήλ που μιλάνε εναντίον του Ισραήλ και πράττουν εναντίον του Ισραήλ θα πρέπει να μην συμμετέχουν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Όλα καλά και όλα ωραία. Αυτή ήταν η ψηφοφορία και η εκλογή της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου του εκλεγμένου από τον λαό. Ελάτε όμως που μετέπειτα το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, το ακροαριστερό σάπιο δικαστήριο του Ισραήλ, το ανώτατο, το οποίο χώνει τη μύτη του σε οτιδήποτε πολιτικό γίνεται και σε οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα της αριστεράς εναντίον της κυβέρνησης, και μάλιστα ήταν ψηφοφορία, όχι, ήταν εκλογή όχι μόνο της κυβέρνησης, ήταν του κοινοβουλίου, βγήκε το ανώτατο δικαστήριο και αντέστρεψε την κατάσταση και είπε ότι οι Εβραίοι πατριώτες Ισραηλινοί, όπως ο Μπεναρί και όπως ο Μάρζελ και όπως ο Γκόπστιν, απαγορεύεται να κατεβούν στις εκλογές, γιατί έτσι, γιατί είναι καλά φασίστες, ρατσιστές, εναντίον των κακόμοιρων ψευτοπαλαιστινίων, αλλά οι Ισλαμιστές, οι φανατικοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ελεύθεροι μπορούν να συμμετέχουν στις Ισραηλινές εκλογές. Και έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε γιατί δυστυχώς, σύμφωνα με τον νόμο στο Ισραήλ, το ανώτατο δικαστήριο έχει τον πάνω λόγο περισσότερο και από το ίδιο το Ισραηλινό κοινοβούλιο. Ένα δικαστήριο, ένα ανώτατο δικαστήριο που ψηφίζονται, εκλέγονται μεταξύ τους. Μια μικρή κλίκα ακροαριστερών δικαστών, οι περισσότεροι, που εκλέγονται μεταξύ τους. Εντάξει, αλλά αυτή είναι πιο, η γνώμη τους είναι πιο πάνω από τη γνώμη της πλειοψηφίας των βουλευτών που είναι εκλεγμένοι από, κατευθείαν από τον ίδιο τον λαό του Ισραήλ. Okay, αυτή είναι η κατάσταση του Ισραήλ, δεν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για προδοσία και μια ακροαριστερή, liberal, φανατική, εθνομηδενιστική δικτατορία, εδώ και χρόνια, του βαθιού κράτους της αριστεράς. Αυτό προσπαθήσαμε να αλλάξουμε πριν 1,5 χρόνο εδώ στο Ισραήλ, αυτό το σάπιο δικαστικό σύστημα και σηκώθηκαν και οι πέτρες από τους αριστερούς και τους liberals παγκοσμίως. Μας κατηγορούν δήθεν ότι εμάς ως δικτατορία και αυτούς ως δημοκρατία δήθεν. Okay. Λοιπόν, ελάτε όμως, γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί χθες, μετά την 7η Οκτωβρίου και μετά την 7η Οκτωβρίου, φτάνουμε στο σημείο τέτοιο, να γίνεται πάλι μια ψηφοφορία μέσα στην Βουλή, στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, για να βγάλουν εκτός Κοινοβουλίου έναν συγκεκριμένο βουλευτή, τον Κασίφ, Όφερ Κασίφ, ο οποίος συγκεκριμένα, προσέξτε εδώ τι γίνεται, αυτός είναι Εβραίος τρομάρα του, Ισραηλινός τρομάρα του, ο οποίος είναι κομμουνιστής, απόλυτος, σταλινικός κομμουνιστής, ο οποίος είναι στο Αραβικό Κόμμα Χαντάς. Είναι μέλος του Αραβικού Κόμματος Χαντάς. Λοιπόν, ο ίδιος δηλώνει απόλυτα αντιϊσραηλινός, αντισιωνιστής, πολεμάει τον εβραϊκό λαό εκ των έσω και μάλιστα πολλές φορές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που είναι βουλευτής βρίζει το Ισραήλ δημόσια, βρίζει το Ισραηλινό κράτος δημόσια, τον Ισραηλινό στρατό, καλεί στην καταστροφή του εβραϊκού έθνους και του εβραϊκού λαού. Προσέξτε, Εβραίος κατά τα άλλα. Αριστερός, κομμούνι. Λοιπόν, και ο τύπος όχι μόνο μιλάει, μένει στις λέξεις, προχωράει και στις πράξεις. Έχει χτυπήσει επανειλημμένους Ισραηλινούς στρατιώτες, έχει χτυπήσει επανειλημμένους Ισραηλινούς αστυνομικούς. Και μάλιστα τώρα, που πριν λίγο καιρό είχε πάει το Ισραήλ, είχαν πάει το Ισραήλ στη Χάγη για, και καλά για εγκλήματα πολέμου, η Νότια Αφρική, ο ίδιος ο Ισραηλινός βουλευτής είπε ότι είναι έτοιμος να έρθει στην Χάγη για να δώσει μαρτυρία εναντίον του κράτους του Ισραήλ και υπέρ της Νότιας Αφρικής, ότι το κράτος του Ισραήλ είναι ένα δολοφονικό, τρομοκρατικό κράτος που κάνει εγκλήματα πολέμου. Και αυτό ως Ισραηλινός βουλευτής. Okay. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Για αυτόν τον λόγο ήθελαν να μαζέψουν χθες υπογραφές των περισσότερων βουλευτών του Ισραήλ, δηλαδή των 90. Γιατί τι γίνεται, σύμφωνα με τον νόμο, για να βγάλεις ένα βουλευτή εκτός του Ισραηλινού Κοινοβουλίου την ώρα πριν τις εκλογές, θα πρέπει να συγκεντρώσεις τουλάχιστον 90 βουλευτές από τους 120, δηλαδή περισσότερους από την απλή πλειοψηφία. Και προσπάθησαν όλα τα πατριωτικά κόμματα του Ισραήλ να μαζέψουν αυτούς τους ψήφους για να τον βγάλουν έξω. Ακόμα και αν ήξεραν ότι μπορεί το νότο δικαστήριο να έρθει μετέπειτα και να τον αφήσει μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, αλλά ας φανεί το ανώτατο δικαστήριο πόσο ακροαριστερό είναι μετά την 7η Οκτωβρίου. Ας μας δείξει το αληθινό του πρόσωπο, που έτσι και έτσι το ξέρουμε, αλλά πώς το λένε. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι βουλευτές δεν προσπάθησαν. Και ήρθαν όλα τα πατριωτικά κόμματα του Ισραήλ, όπως για παράδειγμα το Λικούντ, η Εβραϊκή Δύναμη του Οτσμα Ιουντίτ του Μπενγκβίρ, ο θρησκευτικός σιωνισμός του Σμότριτς, ακόμα και το κόμμα του Λίμπερμαν, λοιπόν, ακόμα και ένα κάποιο κομμάτι του συνασπισμού του Γκάντς, που είναι πιο δεξί, που είναι ο Σαρ, ο Γκίντον Σαρ, όλοι αυτοί ήρθανε για να δηλώσουν στο θέμα ότι πρέπει όντως να πετάξουν έξω τον Κασίφ από το κοινοβούλιο. Ελάτε όμως που χθες τελικά αυτή η ψηφοφορία απέτυχε. Γιατί απέτυχε? Γιατί ο κύριος Γκάντς, ο κύριος Άιζενκοτ και ο κύριος Λαπίντ δώσαν εντολή στα κόμματά τους να μη συμμετέχουν έχουν στη συγκεκριμένη αυτή ψηφοφορία και έτσι δώσανε την ευκολία στον Κασίφ και την δύναμη στον Κασίφ να συνεχίσει να μας φτύνει κατάμουτρα μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Μιλάμε για έναν Γκάντς,
για έναν Άιζενκοτ και για έναν Λαπίτ που κάνουν τα πάντα να βγάλουν εκτός του κοινοβουλίου τους Ισραηλινούς πατριώτες βουλευτές, όπως τον Μπεν Αρή, παλιότερα. Λοιπόν, αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει πόσο σάπια είναι η αριστερά του Ισραήλ. Όχι μόνο η ακραία αριστερά, και η φανατική αριστερά και η λεγόμενη κεντρό αριστερά. Δεν έχουν κανένα ενδιασμό να ταυτιστούν με τους χειρότερους προδότες και με τους χειρότερους εχθρούς μας. Και ως και αυτοί οι τύποι, δυστυχώς, είναι μέσα στα γρανάζια του μηχανισμού του κρατικού και μας δίνουν αποφάσεις για τον πόλεμο. Γι' αυτό είναι ίσως ένα σημάδι, το απόλυτο σημάδι προς τον Πρωθυπουργό Νετανιάου, να πετάξει έξω από, από την κυβέρνηση του Εθνικού Συνασπισμού τον Γκάντς και τον Άιζενκοτ, να μην ξανακουβεντιάσει να βάλουν τον Λαπίντ μέσα και να φέρει όλες τις πατριωτικές δυνάμεις μέσα στην κυβέρνηση της εθνικής ενότητας, μιας εθνικής ενότητας αληθινής, όχι με προδότες που υποστηρίζουν τέτοιους ποταπούς εχθρούς του εβραϊκού έθνους. Ένα υγιές εβραϊκό έθνος δεν μπορεί να ανέχεται προδότες και εχθρούς ούτε μέσα στο κοινοβούλιο του, ούτε μέσα στην ίδια του τη γη. Και αυτό πρέπει να μας γίνει μάθημα μετά την 7η Οκτωβρίου.